Πάμε τώρα να ανοίξουμε το φάκελο υγεία με αιχμή τον κορονοϊό, για τον οποίο πολλής λόγος γίνεται τελευταία. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο τον κύριο Αχιλλέα Γκίκα, καθηγητής εσωτερικής παθολογίας και μολυσματικών ασθενειών Πανεπιστημίου Κρήτης. Καλησπέρα σας, κύριε Γκίκα. Καλησπέρα, κυρία Σαλαπάτα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, μακριά από μας η τρομολαγνία, πάμε να προσεγγίσουμε το θέμα ψύχρεμα και να το βάλουμε στη σωστή του βάση, να του δώσουμε τη σωστή του διάσταση. Να ξεκινήσουμε με το να μας διευκρινίσετε και να μας εξηγήσετε τι είναι αυτός ο περιβόητος κορονοϊός για τον οποίο συζητάμε εντόνως τις τελευταίες ημέρες. Κοιτάξτε, ο κορονοϊός είναι ένας ιός ο οποίος μοιάζει με κορώνα όταν το δεις στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Έξω και το όνομα. Έξω και το όνομα κορονοϊός. Ο κορονοϊός είναι παρόν με την έκδοση την καθημερινή σε όλες τις καταρροές που έχουμε, σε πολλές από τις καταρροές που έχουμε κάθε χειμώνα. Ο κορονοϊός των ζώων είναι αυτός ο οποίος μεταδίδεται από ζώο σε ζώο, δηλαδή από τα πουλιά στα σκυλιά, από τα σκυλιά στις καμήλες, από τις καμήλες στα πουλιά κτλ. Και έχει ένα κύκλο του ζωικού βασιλείου. Μερικοί τέτοιοι κορονοϊοί πέρασαν στο ανθρώπινο γένος, 7 στην, ο 7ος είναι αυτός, και από εκεί και πέρα, εάν είχαν τις ιδιότητες να πολλαπλασιαστούν μέσα στο ανθρώπινο γένος, πρώτη ιδιότητα, και η δεύτερη να μεταφερθούν από τον έναν άνθρωπο στον άλλο, δεύτερη ιδιότητα, τότε είναι δυνητή. Και τρίτη ιδιότητα είναι να προκαλεί νόσο και στον άνθρωπο. Αυτές οι τρεις ιδιότητες κάνουν τον κοροναϊό επιθετικό. Πώς εξαπλώθηκε από τα ζώα στους ανθρώπους και πόσο εύκολα είναι να μεταδοθεί από τον έναν άνθρωπο στον άλλο? Ο κοροναϊός σαν ιός έχει πανοφόρια. Τα πανοφόρια αυτά αλλάζουν από καιρό σε καιρό και αυτό το καινούριο στέλεχος, το παιδί που προκύπτει, μερικές φορές έχει την ιδιότητα να κολλάει να περνάει στον άνθρωπο και αυτό δημιουργεί μπορεί να δημιουργήσει δυνητικά μία νόσο. Η νόσος αυτή κυρίως είναι μια νόσος του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος. Δηλαδή, κοινάνχη που λέμε εμείς. Καταρροή, τσούζο λαιμός, κάποιο απλό αναπνευστικό σύνδρομο του ανώτερου αναπνευστικού. Μερικές φορές, σε ειδικά άτομα, μπορεί να πάει και στις κατώτερες αναπνευστικές οδούς και να κάνει μικροπνευμονίες ή μεγάλες πνευμονίες. Είναι φωνικός ιός? Ακούστε, οι οποίοι ήρθαν σε επαφή με το ανθρώπινο είδος, η πιο επιθετική ήταν ο SARS του 2003 και το 2013, 10 χρόνια αργότερα, ήταν της Μέσης Ανατολής ο κοροναϊός. Αυτή ήταν εξαιρετικά επιθετική και η ανθρωπότητα τρόμαξε. Γι' αυτό το λόγο και ξεκίνησαν διαδικασίες να ανιχνεύσουμε τον τρόπο με τον οποίο περνάνε στο ανθρώπινο είδος και πώς μπορούμε γρήγορα να παρασκευάσουμε ένα εμβόλιο. Και πώς μπορούμε να βρούμε τρόπους να τον αντιμετωπίσουμε και με φάρμακα. Μέχρι στιγμής αυτή η δυνατότητα δεν υπάρχει και αν δεν κάνω λάθος αποκωδικοποιήθηκε το DNA την περασμένη Παρασκευή. Με διορθώνετε όπου κάνω λάθος, σωστά? Πρέπει να μας ανησυχεί το γεγονός ότι δεν υπάρχει θεραπεία, ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κάποιο εμβόλιο? Ακούστε, οι επιδημίες είναι διαχρονικά. Στην ιστορία της ανθρωπότητας υπάρχουν συνέχεια επιδημίες. Η δικιά μας γενιά είχε επαφή με 4 επιδημίες μέχρι τώρα. Τον κοροναϊό της Κίνας τον τότε, τον SARS, μετά είχε το MERS της Μέσης Ανατολής, μετά είχε τον έμπολα και μετά είχε τον ΙΤΑ-1N1. Έχουμε λοιπόν μια εμπειρία αρκετά σημαντική στην αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων. Ειδικά για τον κοροναϊό, με αυτές τις επιδημίες που υπήρξαν, έχουμε δημιουργήσει την υποδομή και το κάδρο να δημιουργούμε γρήγορα εμβόλια, πράγμα που χρειάζεται, γρήγορα φάρμακα, πράγμα που χρειάζεται. Και αυτό θα φανεί και στο μέλλον. Έχουμε λοιπόν ήδη αναπτύξει τεχνολογία να προλάβουμε ή εν πάση περιπτώσει να ελαχιστοποιήσουμε τους κίνδυνους μιας τέτοιας επίθεσης. Τώρα, όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε από μια επαρχία της Κίνας, ονόματι Γουχάν, με 11 εκατομμύρια πληθυσμό. Καλό είναι να το τονίζουμε και αυτό, για να αναλογιζόμαστε λίγο τα μεγέθη σε ό,τι αφορά τα κρούσματα και τον πληθυσμό στον οποίο αντιστοιχούν αυτά, σωστά? Ο ιός, ωστόσο, εσχάτως, πέρασε και στην Ευρώπη με επιβεβαιωμένα κρούσματα και στη Γαλλία. Αυτό εμάς πρέπει να μας ανησυχεί. Πόσο εύκολα μπορεί να περάσει από τη Γαλλία σε άλλες χώρες ή και στην Ελλάδα? Το λέω και για τους τηλεθεατές. Εδώ υπάρχει μια έκφραση
που τη χρησιμοποιούν οι επιδημιολόγοι και οι λοιμοξιολόγοι σε όλο τον κόσμο, που λέγεται αξιολόγηση κινδύνου. Αξιολογείς έναν κίνδυνο για να δεις πόσο μεγάλος είναι. Αν καθίσουμε λοιπόν σε αυτό τον κοροναϊό και αξιολογήσουμε τον κίνδυνο, φαίνεται ότι είναι λιγότερο επιθετικός από τους προηγούμενους τρεις ιούς. Για να σας πω ένα παράδειγμα, σήμερα διάβαζα από Διεθνή Πρακτορία ότι στις 3.000 δηλωμένα κρούσματα είχαν 80 νεκρούς, δηλαδή 2,9% είναι η θνητότητα. Δηλαδή από τους 100 ανθρώπους με καρκίνους, με αυτά, με φάρμακα, με υποκείμενες νόσους, με διάφορα αυτά, μόνο 2,8% τη στιγμή που ο ΣΑΡΣ είχε 10% και ο ΜΕΡΣ 30% θνητότητα. Καταλαβαίνετε λοιπόν, είναι 10 φορές λιγότερο. 8, 10, 15 φορές λιγότερο από τους προηγούμενους ιούς. Από αυτή την πλευρά ο κίνδυνος είναι μικρότερος. Το άλλο μέγεθος που μετράμε είναι η ταχύτητα που διαδίδεται. Εδώ φαίνεται ότι είναι μεγαλύτερη. Mm. Γιατί εμφανίζονται γρήγορα τα κρούσματα. Άρα λοιπόν κάνει στρατηγικές ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και μεταφέρονται και στις χώρες. Και εμείς εδώ στην Ελλάδα ήδη έχει ξεκινήσει, μπήκε σε ενέργεια το σχέδιο το οποίο έχουμε. Mm-hmm. Υπάρχουν ήδη υποδομές, υπάρχουν ήδη οι αρνητικές πιέσεις. Έχουμε την εμπειρία μας, μπορούμε να αντιδράσουμε σωστά. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα πράγματα δεν αλλάζουν κάθε μέρα. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή, με αυτά τα δεδομένα που έχουμε και που διαρκώς εξελίσσονται αυτά τα δεδομένα, νομίζω, προσωπική μου άποψη, είναι ότι είναι λιγότερο επιθετικός από τους προηγούμενους δύο ιούς. Καλό είναι να τα διευκρινίζουμε αυτά. Τώρα, μπορεί ο νέος αυτός ιός, κύριε Γκίκα, να προκαλέσει πανδημία? Πανδημία θα πει, σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, κρούσματα σε όλα τα μέρη, σε όλες τις ηπείρους. Σωστά. Ή να το πω αλλιώς, σε πάνω από δύο ηπείρους. Mm-hmm. Ήδη είναι πανδημία. Αλλά από την άλλη μεριά, για να πει ο Παγκόσμιος Οργανισμός πανδημία, πρέπει να έχει και άλλα χαρακτηριστικά. Ξέρετε, καμιά φορά μας τρομάζουν και οι λέξεις. Mm. Πανδημία σημαίνει να έχει διασπαρεί, αλλά δεν σημαίνει και πολλή θνητότητα. Mm-hmm. Πανδημία σημαίνει να είναι σε τρεις ηπείρους, αλλά όταν έχεις 10 θύματα, είναι μια πανδημία θεωρητική στην ουσία. Άρα λοιπόν, ας περιμένουμε λίγο, να δούμε τα βασικά χαρακτηριστικά, μετρούμε τα χαρακτηριστικά του ιού αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν δύο βιομηχανίες που ετοιμάζουν το εμβόλιο και μία βιομηχανία που ετοιμάζει ένα φάρμακο. Ήδη έχοντας τον καμβά από τις προηγούμενες και τη γνώση του κοροναϊού, υπάρχει μία κεκτημένη γνώση τι είναι αυτό και πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Θέλουμε λίγο χρόνο, ελπίζουμε με τις επιδημιολογικές μεθόδους που χρησιμοποιούμε, στα μάτια μας, στο αεροδρόμιο τα λοιπά, να βρούμε το χρόνο ώστε να βγει το εμβόλιο. Mm-hmm. Έτσι λειτουργεί το σύστημα. Κατά τη γνώμη σας, τίθεται θέμα σε ό,τι αφορά τις αεροπορικές μετακινήσεις. Δηλαδή, ένας ταξιδιώτης, για παράδειγμα, που θέλει αύριο να φύγει για τη Γαλλία, για παράδειγμα, θα πρέπει να ανησυχεί ή θα πρέπει να λάβει κάποια μέτρα προφύλαξης? Όχι. Ο ιός αυτός μεταδίδεται βέβαια με σταγονίδια. Ελπίζουμε ότι δεν μεταδίδεται με απλή επαφή, αλλά μία μάσκα, αν πάρεις, νομίζω ότι σε καλύπτει πολύ καλά για τις μετακινήσεις. Βέβαια, τα αεροπλάνα, όπως ξέρετε, είναι το όχημα, το δωρεάν όχημα του ιού. Μπορεί ο ιός να ταξιδέψει δωρεάν παντού. Αυτό που απομένει σε εμάς είναι να κάνουμε σωστή στρατηγική, να κάνουμε τη σωστή αντιμετώπιση και να επιδημιολογικά να περιορίσουμε όσο γίνεται τον ιό. Μάλιστα. Κύριε Γκίκα, να σας ευχαριστήσω θερμά που βρεθήκατε απόψε στο δελτίο μας. Καλή συνέχεια, να σας ευχηθώ. Peace.